ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας. Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλώς ήλθατε στα ομιλήματα και σήμερα εδώ στην Πειραιακή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 640 στη διάθεσή σας, όπως και η ηλεκτρονική μας διεύθυνση g.barlas@piradio.com. Στον ήχο είναι ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Στα τηλέφωνα η Φίβη Κωνσταντέλου. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Άντωνι Μπλουμ, Μητροπολίτη του Σουρός, του Χριστού ή του κόσμου τούτου. Έχουμε άραγε, φίλοι ακροτές, την επιθυμία να ακολουθήσουμε το Χριστό ή η επιθυμία μας γέρνει προς τα πράγματα αυτού εδώ του κόσμου. Και διατηρούμε έτσι μια θρησκευτικότητα για να τα έχουμε καλά και με τις ενοχές μας, να νομίζουμε ότι θα μας προστατεύει και θα μας εξασφαλίζει στη ζωή αυτή ο Θεός και τίποτα πέρα από αυτό. Ο Απόστολος Παύλος, λέγαμε στην τελευταία μας εκπομπή, λέει: «Για μένα το να ζω είναι Χριστός και το να πεθάνω είναι κέρδος, επειδή όσο ζω στη ζωή αυτή είμαι χωρισμένος από το Χριστό. Ωστόσο», προσθέτει, «αναγκαιότερο για σας είναι να ζω». Ποιος από μας μπορεί να πει στο πλαίσιο όσων είπαμε πριν ότι ο Χριστός είναι η ζωή μου, ότι το μόνο που έχει σημασία είναι να εναρμονίζομαι μαζί Του, ότι θέλημά μου είναι το θέλημά Του και το μόνο που μετρά για μένα είναι να εργάζομαι στο σωτήριο έργο Του? Ποιος από μας μπορεί να πει ότι ζω εν Χριστώ και αυτό ζει εν εμή? Δηλαδή, όλα όσα σκέπτομαι, αισθάνομαι, θέλω, κάνω είναι ο Χριστός που εργάζεται διε μου. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Και βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ή να φανταστούμε ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητες της ζωής μας. Αλλά έστω μπορούμε να πούμε ότι συνιστούν την πρόθεσή μας, την νοσταλγία μας, την απόφαση της ζωής μας, ότι αυτός είναι ο αγώνας μας και η μάχη με τον εαυτό μας. Μπορούμε? Παρομοίως εξετάζουμε και τη στάση του Αποστόλου έναντι του θανάτου. Αν υπομονούμε πράγματι να φύγουμε από αυτή τη ζωή, επειδή τη στιγμή κατά την οποία θα φύγουμε θα βρεθούμε πρόσωπο προς πρόσωπο με την αγάπη της ζωής μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, μπορούμε να το πούμε αυτό με κάθε εντυμότητα? Μπορούμε να πούμε ότι για μας ο θάνατος δεν είναι η απώλεια της προσωρινής μεταβατικής ζωής, αλλά σημαίνει ότι ενδυόμαστε την αιωνιότητα? Και στις όμορφες υπέροχες στιγμές κατά τις οποίες πλησιάζουμε ένα τέτοιο συνέστημα, μπορούμε να πούμε: «Κύριε, άφησέ με να ζήσω πάνω στη γη γιατί με έχουν ανάγκη. Είμαι έτοιμος να ζω χωριστά από σένα για όσο διάστημα με χρειάζεσαι πάνω στη γη». Είμαστε προετοιμασμένοι να ζούμε ορφανοί σε όλη μας τη ζωή επειδή ο Χριστός μας έχει καλέσει να είμαστε η παρουσία Του, η μαρτυρία Του, τα μάτια Του, ο λόγος Του, τα χέρια Του, στο έργο της διάδοσης της αλήθειας, στην εφαρμογή της αγάπης, στην οικοδόμηση της πόλης του Θεού μέσα στην πόλη των ανθρώπων? Είναι λυπηρό, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι. Το ακόμη πιο λυπηρό είναι ότι δεν έχουμε επίγνωση αυτής της ανετοιμότητας, καθώς και ότι η αντιμετώπιση της δεν περιλαμβάνεται στις προθέσεις μας. Η Εκκλησία, ο τόπος όπου ανακαλύπτουμε τη ζωή, την αλήθεια, την ομορφιά, το νόημα, θα έπρεπε να είναι το εφαλτήριό μας για να βγούμε στον κόσμο και να φέρουμε στους άλλους αυτό που είδαμε, έστω μία αμυδρή ματιά από αυτό που είδαμε, μία μικρή γεύση από αυτό που γευτήκαμε, και να δώσουμε μαρτυρία που θα λέει: «Έχω αγγίξει το κράσπεδο των ενδυμάτων Του. Τουλάχιστον αυτό μπορώ να σας το βεβαιώσω. Ελάτε, ελάτε να δείτε και μόνοι σας». Εμείς λέμε αυτό το «έρχω και είδε», για όσους ακόμη δεν έχουν πατήσει το πόδι στην Εκκλησία, αλλά
το λέμε και κάπως αυτάρεσκα, χωρίς δηλαδή να έχουμε καν αγγίξει, φίλοι ακροατές, στο κράσπεδο των ενδυμάτων του Χριστού, για να έχουμε για κάτι να δείξουμε και να δει ο άνθρωπος. Γιατί αν έρθει στην Εκκλησία και δει ανθρώπους που ζουν σαν αυτόν, απλά έχουν μια θρησκευτικότητα, τότε μάλλον δεν βοηθάμε καθόλου. Η Εκκλησία, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, έχει γίνει για μας καταφύγιο και νοσοκομείο. Ερχόμαστε σε αυτήν όντως ανήμποροι, αλλά αλίμονο θέλουμε να παραμείνουμε ανήμποροι. Θέλουμε να έχουμε την προστασία, την περιποίηση του Θεού. Όταν υπάρχει κίνδυνος, τρέχουμε να τον αποφύγουμε και καταφεύγουμε στο Θεό. Προστάτεψέ με, σώσε με, υπερασπίσουμε. Η Εκκλησία γίνεται ένας τόπος λησμονιάς. Ας ξεκουραστώ λιγάκι, ας ξεχάσω για λίγο την τραγωδία. Ο πατήρης Έργιος είπε κάποτε ότι χρησιμοποιούμε την Εκκλησία σαν να προσπαθούμε να ξαναγυρίσουμε στη μήτρα της μάνας μας. Δεν είναι τραγικό? Έχουμε ήδη γεννηθεί και θέλουμε να γυρίσουμε πίσω στην ασφάλεια της λύθης, σαν να λέμε στο Θεό, μα θέλεις πραγματικά να βγούμε εκεί έξω στην παγωνιά? Όχι. Εσύ είσαι ο αναστημένος. Εμείς θέλουμε να δρέψουμε τους καρπούς της Ανάστασης, όπως ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, παρακάμπτοντας το κόστος. Ας τα σκεφτούμε όλα αυτά. Ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας σε ποιο βαθμό ο Χριστός είναι η ζωή μας. Ας αναρωτηθούμε τι είναι ο θάνατος για μένα, τόσο ο δικός μου όσο και εκείνον που αγαπώ. Τι είναι για μένα ο θάνατος των εχθρών μου. Βλέποντας στη νεκρική κλίνη το πιο αγαπημένο μου πρόσωπο, μπορώ να πω ευλογητός ο Θεός. Είμαι πως η φράση αυτή αποτελεί απλώς την εναρκτήρια πρόταση των εκκλησιαστικών ακολουθιών και δεν έχει κανένα άλλο νόημα. Δοξάζω τον Κύριο εκείνη τη στιγμή και στις ιερές ακολουθίες μετέχω πραγματικά ή είμαι απλώς θεατής? Μήπως με συναρπάζει απλώς η ομορφιά τους και στέκομαι μακριά από όλα όσα το Ευαγγέλιο σημαίνει? Αλλά γι' αυτά θα μιλήσουμε την επόμενη φορά, λέει ο Άντωνι Μπλουμ. Απριλίου 1990.
Πριν από πολλά χρόνια, ένας ιστορικός της εκκλησιαστικής τέχνης, ονόματι Γκράμπαρ, έγραψε ένα δοκίμιο για την αρχιτεκτονική του ναού, στο οποίο προσπαθεί να αποδείξει, πιστικά νομίζω, ότι η αρχιτεκτονική των ναών σκοπό έχει να δώσει στους ανθρώπους μια ιδέα για το πώς θα ήταν ο κόσμος αν ήταν χτισμένος σύμφωνα με τους κανόνες της αρμονίας και της αληθινής ομορφιάς, η οποία δεν επιζητεί την αισθητική αλλά το νόημα. Παρόμοια έρευνα έχει γίνει και για τον καθεδρικό ναό της Σάρτρ και αποδείχθηκε τελικά ότι είναι χτισμένος με τέτοιο τρόπο ώστε να αντιστοιχεί στις μουσικές κλίμακες και αρμονίες, εκφράζοντας και πάλι αυτό που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο κόσμος, αν εμείς οι χριστιανοί, στους οποίους ο Θεός έχει αποκαλύψει τόσους από τους δρόμους και τις σκέψεις του, προσπαθούσαμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο άξιο των ανθρώπων και άξιο του Θεού. Το ίδιο συνέστημα με πλημμύρισε όταν για πρώτη φορά πήγα στη Ρωσία και περπατώντας τους στοχικούς δρόμους, ανάμεσα σε μουντά άχρωμα σπίτια, μέσα στον γκρίζο της ζωής, μπήκα σε έναν από τους ναούς που βρέθηκε μπροστά μου. Ξαφνικά ήλθα αντιμέτωπος με μια ασύλληπτη ομορφιά, την ομορφιά του ίδιου του κτηρίου, το μεγαλείο του τέμπλου, την ομορφιά της κάθε εικόνας ξεχωριστά και μέσα σε όλα αυτά το κάλος της λατρείας και κυρίως ένα πολύμορφο πλήθος ανθρώπων κάθε ηλικίας που ανταποκρινόταν σε αυτό. Τις λίγες εσωστιγμές που το εισέπραταν πραγματικά μεταμορφώνονταν, αλλοιώνονταν. Αργότερα θα έβγαιναν έξω από το ναό στην άχαρη ζωή τους και θα βάδιζαν στους δρόμους ανάμεσα στα φτωχά σπίτια με το βάρος που κουβαλούσε ο καθένας. Αλλά αυτό που είχαν γευτεί, κανείς δεν θα μπορούσε να τους το πάρει, να το αφαιρέσει από τα βάθη της ψυχής τους. Διότι, όπως λέει ένας Γάλλος συγγραφέας, ο πόνος περνά, το ότι έχεις πονέσει δεν περνά ποτέ. Έτσι και εδώ θα λέγαμε ότι η πραγματική εμπειρία μπορεί να ξεχαστεί, αλλά το ότι την έχεις βιώσει δεν ξεχνιέται ποτέ. Ακόμη και αν αργότερα δεν ξεχάσουμε, ακόμη και αν δεν συνειδητοποιήσουμε ποτέ τι μας συνέβη, μια φορά και έναν καιρό η εμπειρία που γευτήκαμε μας κάνει άλλους ανθρώπους. Και με αυτή την έννοια το κάλος, η αρμονία, η τελειότητα της δομής είναι στοιχεία που μας δίνουν ένα μήνυμα. Και αν μέσα στο ναό μάθαμε να ανοιγόμαστε σε αυτό το μήνυμα, θα φύγουμε από την εκκλησία ανανεωμένοι, διαφορετικοί, με μία όμως προϋπόθεση. Ότι το κάλος δεν πρέπει να καταστεί για μας αυταξία. Ότι η ομορφιά συνειδητά και πέραν του συνειδητού θα είναι οδηγός μας στην κατανόηση του νοήματος και δεν θα μετατραπεί σε αισθητική. Εξηγώ τη φράση μου αυτή με μια παρατήρηση που άκουσα κάποτε. Είπε κάποιος, βλέποντας μια εικόνα ο άπιστος μπορεί να πει «Τι υπέροχο έργο τέχνης», ενώ ο πιστός θα κάνει το σημείο του σταυρού και θα προσευχηθεί. Την αντικειμενική ωραιότητα της εικόνας την αντιλαμβάνονται και οι δύο, αλλά για τον έναν η ομορφιά παραμένει εξωτερική, περιορίζεται στο χώρο της αισθητικής, ενώ τον άλλο τον φέρνει στο χώρο της λατρείας και διά της λατρείας στο απίθμενο βάθος του νοήματος. Πρόκειται για μια σημαντική οριοθέτηση, ένα σημείο που πρέπει να μην ξεχνάμε και στη ζωή μας, διότι είναι πολύ εύκολο να εχμαλωτιστούμε από την ομορφιά και να χάσουμε το νόημα. Και πάλι όμως, όπως είχε πει ο Πλάτων, το κάλος είναι η πιστική δύναμη της αλήθειας. Μέχρι να βρεθούμε ενώπιον της αλήθειας, με όποια μορφή και αν μας παρουσιαστεί, μπορούμε να πούμε «Τι ωραίο!» και να μην έχει αγγίξει την καρδιά μας. Μπορεί να άγγιξε τη διάνοιά μας, μπορεί να είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε αναλυτικά γιατί η τάδε πρόταση είναι αληθής, δεν έχουμε όμως ακόμη γίνει κοινωνία αυτής της αλήθειας. Και με αυτή την έννοια, είτε μιλάμε για αρχιτεκτονική, είτε για εικονογραφία, είτε για τη μουσική και τη μορφή που παίρνει η λατρευτική πράξη στην Εκκλησία, αν όλα αυτά δεν μας ανάγουν στο επίπεδο της λατρείας, παραμένουν για μας στοιχεία εξωτερικά. Ο δε κίνδυνος του κάλους σε όλες του τις μορφές, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής, παραμένει ότι μπορεί αυτό να αποκτήσει αυταξία και να εκτοπίσει το νόημα, να γίνει ένα παραπέτασμα και όχι μια αποκάλυψη. Ακούμε ότι η εικόνα είναι σαν ένα παράθυρο, πρέπει να παραμείνει παράθυρο. Ευρισκόμενοι μπροστά σε μια εικόνα μπορεί κάποια στιγμή να την εξετάσουμε και να θαυμάσουμε την τελειότητά της ως έργου τέχνης. Στη φάση αυτή δεν συναντούμε την εικόνα με τον τρόπο που θα ήθελε να τη συναντήσουμε ή μάλλον αυτή η συνάντηση πρέπει κάποια στιγμή να παύσει και όλη η κατανόηση που αποκτήσαμε δια της αναλυτικής θέασης της εικόνας πρέπει να οδηγήσει στην κατανόηση του μηνύματος.
Αν δεν συμβεί αυτό, η εικόνα παραμένει ένα έργο τέχνης ανάμεσα σε τόσα άλλα και μπορεί να ταξινομηθεί ως ωραία ή άσχημη, ως πλήρης εμπνεύσεως ή εντελώς ανέμπνευστη. Και όμως, μια εικόνα που μπορεί εμείς να χαρακτηρίσουμε άσχημη, ίσως είναι σε θέση να μας μεταφέρει κάτι περισσότερο από την ομορφιά μιας θρησκευτικής ζωγραφικής. Αυτό ισχύει για κάθε τι μέσα στο ναό. Εκεί όλα πρέπει να είναι νοηματισμένα. Με άλλα λόγια, πρέπει να είναι διαφανή. Να είναι τέτοια που να τα αντιλαμβανόμαστε. Και αυτό απαιτεί μια πράξη αυταπάρνησης. Όχι στο επίπεδο της αισθητικής συγκίνησης, αλλά πέραν αυτού. Υπάρχει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που θα εξέπλητε πολλούς. Λέει, αν θέλεις να προσευχηθείς, στάσου μπροστά σε μια εικόνα, κλείσε τα μάτια και προσευχήσου στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Και ακούω τόσο συχνά ανθρώπους να λένε, μα τι νόημα έχει να σταθώ μπροστά σε μια εικόνα που δεν βλέπω. Η εικόνα πρέπει να έχει ανακαλέσει μια παρουσία και μετά να εξαφανιστεί από το προσκήνιο, έτσι ώστε μόνο η παρουσία με όλο της το βάθος, όλη τη συνταρακτική έντασή της να παραμένει ενώπιόν μας. Αυτό ισχύει και για την ψαλμωδία, για την αρχιτεκτονική, για το τυπικό των ακολουθιών. Σημαίνει πράγματι, καθώς εξοικειωνόμαστε με τις διαδοχικές πράξεις που περιέχει μια ιερή ακολουθία, να μην μας εντυπωσιάζουν πια και να μην εκπλησόμαστε από τις διάφορες κινήσεις. Καραδοκεί και εδώ ένας κίνδυνος και έγκυται στο ότι όσο πιο πολύ εξοικειωνόμαστε με τη δομή, παραδείγματος χάρη της θείας λειτουργίας ή των διαφόρων ακολουθιών, τόσο λιγότερο μπορεί να μας αγγίζουν. Μόνο αν ασκηθούμε στην προσευχή, αν μάθουμε να προχωρούμε επέκεινα των λέξεων, επέκεινα του ήχου και κάθε ορατού στοιχείου, αν αποκτήσουμε εσωτερική ησυχία, περισυλλογή θα λέγαμε, με τα μάτια της ψυχής ορθάνυχτα, σαν τα μάτια του παιδιού που εκπλήσεται από αυτό που βλέπει, τότε μόνο θα μπορούμε να δεχόμαστε κάθε στιγμή το ίδιο μήνυμα με νέο βάθος, ώστε να ξεδιπλώνεται μέσα μας όλο και περισσότερο. Θυμάμαι, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, πριν από πολλά χρόνια είχα συναντήσει έναν 80χρονο Ρώσο διάκονο. Έψαλε μόνος κάποια βραδινή ακολουθία και εγώ κάπου έκανα τον αναγνώστη, παρακολουθούσα το ψάλσιμό του. Διάβαζε και έψαλε με τόση ταχύτητα, τόσο γρήγορα, που με τα βίας παρακολουθούσα το κείμενο με τα μάτια μου. Όταν τελείωσε, με μπόλικη έπαρση του είπα, ήμουν ακόμη έφηβος, «Πάτερ Ευθύμιε, έχασα όλη την ακολουθία έτσι γρήγορα που διαβάζατε και ψάλατε. Και το χειρότερο είναι ότι τη χάσατε κι εσείς, γιατί προφανώς δεν καταλάβατε τις λέξεις που προφέρατε». Άρχισε να κλαίει και μου είπε, δεν είπε ότι δεν ήταν ανάγκη να καταλάβω τις λέξεις, σαν εμάς που βαριόμαστε να μάθουμε, φίλοι ακροατές, έστω τη Θεία Λειτουργία, να την ακούμε και να τη διαβάζουμε στο πρωτότυπο. Άρχισε να κλαίει και μου είπε, συγχώρησέ με, δεν σκέφτηκα ότι εσύ δεν έχεις προλάβει ακόμη να ακούσεις αυτές τις ακολουθίες πολλές φορές. Αλλά ξέρεις, εγώ γεννήθηκα από μια φτωχή οικογένεια σε ένα χωριό όπου όλοι πεινούσαμε. Οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με κρατήσουν, θα πέθαινα από την πείνα. Όταν λοιπόν έγινα 5 ή 7 ετών, με έδωσαν σε ένα γειτονικό μοναστήρι να κάνω καμιά δουλειά και να τρώω κανένα κομμάτι ψωμί. Ποτέ δεν έφυγα από το μοναστήρι μέχρι την Επανάσταση. Εκεί μεγάλωσα, εκεί έμαθα να διαβάζω, να ψάλω, με έκαναν βοηθό, μετά διάκονο, και όλη μου τη ζωή διαβάζω, ψάλω και ακούω τα λόγια των ακολουθιών. Και ξέρεις, με τα χρόνια η ψυχή μου έγινε σαν την άρπα. Μόλις βλέπω μια λέξη, λες και ένα χέρι να έχει αγγίξει μια από τις χορδές της και ολόκληρη η ψυχή μου αρχίζει να ψάλει. Αυτός λοιπόν δεν διαβάζει, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, κάθε λέξη σαν κάτι καινούριο, αλλά αναγνωρίζει σε κάθε λέξη ένα νόημα που κάνει όλο του το είναι να ενεί το Θεό. Μακάρι να το καταφέρουμε κι εμείς.
Ωστόσο δεν μαθαίνεται εύκολα. Θα μπορούσε μέχρι ενός σημείου, αν προσευχόμασταν στο σπίτι, αν αφιερώναμε πολύ χρόνο στην προσευχή, φίλοι ακροατές, αν συλλογιζόμασταν βαθιά κάθε λέξη που προφέρουμε, αν προσπαθούσαμε να συλλάβουμε το εσωτερικό νόημά της, αλλά και την ποίηση που το διέπει, αν είχαμε επίγνωση τόσο της σκέψης όσο και των εικόνων που το διατρέχουν, αν σιγά σιγά κάθε λέξη της γραφής, κάθε λέξη των ακολουθιών γινόταν ένα χέρι που αγγίζει την καρδιά μας και την κάνει να δονείται λατρευτικά με δέος και χαρά. Αλλά σπάνια φτάνουμε σε μια τέτοια κατάσταση και έτσι κατά κάποιο τρόπο προδίδουμε τις ακολουθίες. Προσευχές που γεννήθηκαν στην ψυχή ανθρώπων σε στιγμές αγωνίας ή αναπήδησαν ως ένος σε στιγμές έξαρσης, ευγνωμοσύνης, λατρείας, χαράς, γίνονται απλές λέξεις, χιλιοακουσμένοι ήχοι, άρα δεν ενδιαφέρουν πια. Αρκεί να σκεφτούμε τους ψαλμούς και πώς γεννήθηκαν στην ψυχή του ψαλμόδου. Να φανταστούμε τον 50ο ψαλμό πώς ανάβλησε από την ψυχή του Δαβίδ σε μια στιγμή απεγνωσμένης μετάνοιας και συνάμα συγκλονιστικής ελπίδας, επειδή γνώριζε το Θεό στον οποίο μιλούσε και όλα μπορούσε να τα περιμένει από Αυτόν. Δεν μπορούμε να τον διαβάσουμε όπως το κάνουμε, ή αν τον διαβάσουμε ψυχρά θα ντραπούμε και θα πονέσει η καρδιά μας, όπως αν διαβάζαμε το τραγικό γράμμα κάποιου στρατιώτη από το μέτωπο λίγο πριν πεθάνει και το βλέπαμε με διάθεση αποτίμησης, σκεπτόμενη «μπράβο, ακόμη και την ώρα του θανάτου ο άνθρωπος αυτός έγραφε καλά». Δεν θα ήταν βλασφημία? Αλλά βλασφημία δεν είναι ίσως κάπως ελαφρότερη όταν ακούμε τις ευχές της Εκκλησίας, την κραυγή των Αγίων, και είτε τις βρίσκουμε μακρόσυρτες είτε πληκτικές και κουραστικές? Άλλοτε πάλι προσέχουμε την αισθητική. Αυτός ο Άγιος, λέμε, έγραφε ωραία, ο άλλος είναι φτωχός στην επιλογή λέξεων και εικόνων. Αλλά και οι δύο έχουν βάλει την ψυχή τους στις λέξεις αυτές όπως μπορούσαν. Κάποιες φορές μπορούμε να σκεφτούμε ότι μια μικρή, φτωχή φράση υπόθηκε με δάκρυα και ο Θεός πρόσεξε αυτές τις λέξεις και είδε τα δάκρυα, και ότι τα δάκρυα έδωσαν στις λέξεις άρωμα και τόση ομορφιά που καμιά λογοτεχνική διατύπωση δεν θα μπορούσε να δώσει. Υπάρχει ο κίνδυνος να μας φυλακίσει το κάλος και να μην το αφήσουμε να μας γεμίσει και να μας αλλοιώσει. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός του κάλους. Βρίσκεται εκεί για να μας αγγίξει και να μας ικανώσει να δεχθούμε το μήνυμα με τρόπο ολότελα πιστικό, όπου το ολότελα σημαίνει στον απόλυτο βαθμό που καθένας από μας είναι ικανός να λάβει το μήνυμα όσο τέλεια μπορούμε να το αποδεχτούμε. Το πρόβλημα παρατηρείται σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις και μάλιστα με τρόπο οδυνηρό. Η μια είναι η Μεγάλη Εβδομάδα και η άλλη η Θεία Λειτουργία. Οι ακολουθίες της Μεγάλης Τετάρτης, της Μεγάλης Πέμπτης, της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου είναι τόσο απίστευτα όμορφες ως προς τη δομή, τα κείμενα, την υμνολογία τους, και όμως μπορεί να αποβούν είτε μια αποκάλυψη είτε ένα παραπέτασμα. Γίνονται παραπέτασμα σε καθέναν που δεν είναι προετοιμασμένος να παραιτηθεί από τον εαυτό του και να δει πέρα από την ωραιότητα, την τραγωδία. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, διότι στη θυσία του Χριστού υπάρχει άρρητη ομορφιά. Όχι όμως η αισθητική ομορφιά, την οποία μπορεί να βρουν στην ακολουθία όσοι επισκέπτονται μια εκκλησία. Στο κέντρο του ναού, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, υψώνεται ο εσταυρωμένος. Είναι μεγαλοπρεπής και ωραίος και μας αποκαλύπτει όλη την ομορφιά που μπορούμε να εκφράσουμε και να δεχτούμε από την αγάπη ενός ευάλωτου Θεού, ενός Θεού που τόσο πολύ μας αγάπησε, ώστε έγινε ένας από μας, έζησε τη ζωή μας, αντιμετώπιζε όλες τις συνέπειες της ανθρώπινης πτώσης, όλη την ασχήμια των ανθρώπινων σχέσεων, την έλλειψη κατανόησης, την παρεξήγηση, τις προδοτικές ερωτήσεις, την απάτη. Αντιμετώπισε τη θηλία των πιο στενών του φίλων. Εγκαταλείφθηκε από όλους, βίωσε την προδοσία και την άρνηση του Πέτρου, την απόρριψη ολόκληρου του έθνους του, αλλά και την αίσθηση της απώλειας του Θεού μέσα στην ανθρώπινη φύση του, επειδή επέλεξε να μοιραστεί με τους ανθρώπους όλη μα όλη την τραγωδία τους. Τα βλέπουμε αυτά να κορυφώνονται σε δύο φράσεις: «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες» και «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδες η τυπιούση». Όλο αυτό περικλείει ανέκφραστη ομορφιά. Όχι με όρους αισθητικής, αλλά με όρους πνευματικής, εσωτερικής, αιώνιας ομορφιάς.
Πόσο εύκολο είναι όμως να κοιτάζουμε έναν ωραίο εσταυρωμένο και να μην καταφέρουμε να δούμε ότι μέσα στον καύσωνα της ημέρας, πάνω σε έναν μικρό γυμνό λόφο της Παλαιστίνης, υψώθηκε ένας τραχής σταυρός και πάνω σε αυτό καρφώθηκε ένας 33χρονος άνδρας και πέθανε επειδή αγάπησε πολύ το ανθρώπινο γένος. Μίζωνα ταύτης αγάπη νουδής έχει, είναι της την ψυχήν αυτοθεί υπέρ των φίλων αυτού. Και ο Παύλος θα προσθέσει, έτιγαρ Χριστός, όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερ ασεβών απέθανε, μόλις γάρ υπερ δικαίου της αποθανείται. Όταν κοιτάζουμε τον εσταυρωμένο, βλέπουμε τον Πάσχοντα Χριστό, ή μήπως επειδή γνωρίζουμε για την Ανάσταση βλέπουμε μόνο έστω και πάνω στο Σταυρό το Χριστό ο οποίος εισέρχεται στον ύπνο του θανάτου. Υπάρχουν και σήμερα τόσες περιπτώσεις που κάποιοι δίνουν τη ζωή τους για άλλους. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν επειδή κάποιοι άλλοι θυσιάστηκαν. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εκείνοι που ευεργετήθηκαν από αυτή την ολική υπέρτατη θυσία δεν μπορούν ποτέ να το ξεχάσουν. Η ζωή τους μεταμορφώνεται, αλλάζει διαπαντός. Όχι, δεν έγιναν Άγιοι, δεν έφτασαν στην τελειότητα. Αλλά έζησαν με την επίγνωση ότι αν κάποιος πλήρωσε ένα τέτοιο τίμημα για να είμαι εγώ ζωντανός, πρέπει να ζήσω έτσι που να μην αχρηστευτεί η θυσία του. Αλλά για να το πούμε αυτό πρέπει να δούμε τον εσταυρωμένο σαν να είναι διαφανής και μέσα από το κάλος, την αρμονία και την ειρήνη, μέσα από τον βασιλέα που η δόξα του δεν είναι η δύναμη αλλά η ταπείνωση, να δούμε το τραχή ακατέργαστο ξύλο του Σταυρού του Γολγοθά, το πλήθος που ουρλιάζει, τον ανεδίαρχη ιερέα και τους φαρισαίους, τη μοναξιά του θανάτου ή μάλλον το θάνατο ενός εγκαταλειμμένου, την τραγωδία της μάνας που στεκόταν δίπλα στο Σταυρό, χωρίς ούτε ένα λόγο διαμαρτυρίας, παραδίδοντας η άλλη μια φορά τον Υιό της στα χέρια του Θεού, στα οποία θα έφτανε περνώντας μέσα από τα χέρια των ανθρώπων. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ακολουθία, αλλά και για πολλές άλλες. Θέλω να αναφερθώ, λέει ο Άντωνι Μπλουμ, και στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι μια ακολουθία αφιερωμένη από την αρχή μέχρι το τέλος στον Πατέρα, δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εισερχόμαστε στο μυστήριο και το τελούμε μέσα από την κοινωνία μας με τον Χριστό και την άνεση, ας μου επιτραπεί η έκφραση που αυτός μας δίνει, εν Χριστώ και δια του Χριστού. Το συγκεντρωμένο εκκλησίασμα, για να χρησιμοποιήσω τους λόγους του πατρός Σεργίου Μπουλγκάκοφ, είναι μια προέκταση της άρκωσης του Χριστού. Μπορούμε να προφέρουμε τις λέξεις της λειτουργίας, να ψάλουμε, να σταθούμε, να προσευχηθούμε, να προσφέρουμε τα τίμια δώρα εν ειρήνη, να ομολογήσουμε το σύμβολο της πίστεως,
να πούμε την Κυριακή προσευχή και εν τέλει να προσέλθουμε στην ευχαριστία μόνο εν Χριστώ και επειδή εκείνη τη στιγμή μυστικά ταυτιζόμαστε με τον Χριστό. Η λειτουργία της Εσχάτης ημέρας είναι ο μυστικός δείπνος. Βρισκόμαστε στο μυστικό δείπνο. Το γνωρίζουμε ή έχουμε έλθει σε μια ακολουθία που τελείται από τους ιερείς μέσα στο ιερό, ενώ εμείς είμαστε παρόντες σε κάτι που γίνεται για μας, ή είμαστε το τραγικό σώμα του Χριστού? Πού βρισκόμαστε? Και κάτι τελευταίο. Τι συνέβη μετά το μυστικό δείπνο? Ο Χριστός εξήλθε στον κήπο της Γεστημανή και μετά ακολούθησε ο Γολγοθάς. Και ήδη μας είχε πει «Ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Μας στέλνει από την Αγία Τράπεζα με τη δύναμη του Πνεύματος, ενωμένου σωματικά, πνευματικά και ψυχικά με τον ίδιον, στον κόσμο για να είμαστε η παρουσία Του. Να είμαστε ένα ζωντανό μήνυμα, κυρίως όμως να είμαστε η πραγματική παρουσία Του. Τόσο πραγματική όσο σώμα και αίμα Του είναι ο άρτος και ο ίνος μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Το συνειδητοποιούμε? Ερχόμαστε στην Εκκλησία για αυτό το σκοπό ή ερχόμαστε για να μας διακονήσει, να μας δώσει, να βρούμε ασφάλεια και καταφύγιο? Μιλάμε τόσο πολύ για τη σύναξη της κοινότητας. Ναι, η κοινότητα που συγκεντρώνεται για να λάβει εντολές από το Θεό. Αλλά το σώμα των χριστιανών είναι πάνω απ' όλα η διεσπαρμένη κοινότητα των ανθρώπων που, αν και σκορπισμένοι, παραμένουν ένα. Κατά την κλάση του Άρτου, ο ιερεύς λέει ότι αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Αυτό πρέπει να είναι η Εκκλησία. Θα τελειώσω εδώ αυτή την ομιλία και θα ακολουθήσει ίσως άλλη μία πάνω στο θέμα της Εκκλησίας ή του Χριστού, της Εκκλησίας εντός εισαγωγικών, του θρησκευτικού απλά ανθρώπου δηλαδή. Εν συνεχεία θα αφιερώσουμε μία ή δύο ακόμη βραδιές σε δικές σας ερωτήσεις, γιατί πολλές από αυτές που έλαβα έχουν μείνει αναπάντητες και μπορείτε εν τω μεταξύ να θέσετε και άλλες. Προσπαθήστε όμως κατά το δυνατόν να έχουν σχέση με το θέμα μας. Εμείς δεν βλέπουμε τις ερωτήσεις, δεν υπάρχουν άλλο στο βιβλίο, αλλά μόνο τις απαντήσεις. Ας μείνουμε για λίγο εν σιωπή. Τέλειωνε αυτή την ομιλία του ο Άντωνι Μπλουμ και μετά ας προσευχηθούμε όλοι μαζί. Μαΐου 1990. Στις προηγούμενες ομιλίες μου προσπάθησα να αντιβάλω αφανώς το ιδεώδες που επιδιώκουμε και κάτι περισσότερο όλα όσα μας δόθηκαν ως ουσιαστική δυνατότητα και αφετέρου τι κάνουμε εμείς ως προς αυτό. Επικεντρώθηκα σε θέματα προσωπικά, ατομικά, στον τρόπο με τον οποίο καλείται ο καθένας μας να είναι χριστιανός με την πληρέστερη δυνατή έννοια του όρου. Δηλαδή κατ' εικόνα Χριστού. Και πώς εν τέλει το υλοποιούμε εμείς. Θέλω τώρα να δούμε μια άλλη διάσταση των πραγμάτων, επειδή υπάρχει ένα παλιό ρητό που λέει ότι μεμονωμένος χριστιανός δεν υπάρχει. Χριστιανός σημαίνει μέρος του σώματος του Χριστού. Και όταν σκεπτόμαστε τους εαυτούς μας συλλογικά, εμείς δεν είμαστε απλώς μια συλλογικότητα, είμαστε ένα μυστικό σώμα, και για το σώμα αυτό θέλω να πω μερικά πράγματα και να συνεχίσω την επόμενη φορά με το πώς θα μπορέσουμε μαζί να γίνουμε αυτό το σώμα. Όχι πώς θα γίνουμε πιο Άγιοι, πιο Χριστιανοί, αλλά πώς θα το κάνουμε αυτό από κοινού.
με συντονισμένες ενέργειες, συνειδητά και ταυτόχρονα βοηθούμενοι από τη χάρη του Θεού. Θα χρειαστεί να επαναλάβω όπως πάντα πράγματα που έχω ξαναπεί, πιστεύω όμως ότι είναι ανάγκη. Αν κοιτάξετε την κατήχηση, θα δείτε ότι η Εκκλησία περιγράφεται ως σώμα ανθρώπων που τους ενώνει η κοινή πίστη. Τα ίδια μυστήρια, η ίδια ιεραρχία, ο ίδιος Θείος Νόμος. Και τούτο ισχύει σε μεγάλο βαθμό. Αλλά είναι και μια περιγραφή που μπορεί να συγκριθεί με τις οδηγίες που δίνει κάποιος σε έναν επισκέπτη, ο οποίος ρωτά που είναι ο καθεδρικός ναός του Αποστόλου Παύλου ή ένα άλλο αξιοθέατο. Πρόκειται για περιγραφή εξωτερικών στοιχείων. Διότι όλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί κάποιος να μελετήσει, να δει και να μάθει, ενώ ταυτοχρόνως παραμένει εντελώς ξένος ως προς το τι είναι η Εκκλησία. Είναι σαν να βλέπεις τους εξωτερικούς στίχους. Αλλά μέσα τι βλέπουμε, τι συμβαίνει μέσα? Αν επιχειρήσουμε να δούμε τι είναι η Εκκλησία, βρίσκουμε κάποια στοιχεία στις γραφές. Πρώτα-πρώτα η Εκκλησία ορίζεται ως οίκος του Θεού. Είναι ο τόπος όπου κατοικεί, ο τόπος όπου είναι στο σπίτι του, είναι το σπίτι του. Οι εκφράσεις αυτές σήμερα ακούγονται συμβολικές και τετριμένες. Αν όμως σκεφτούμε είτε τις ιδωλολατρικές χώρες τα πρώτα χρόνια, όταν ήρθαν οι πρώτοι ιεραπόστολοι, είτε τις χώρες του αρχαίου αλλά και του σύγχρονου κόσμου, όταν ό,τι είχε σχέση με αυτόν απερίπτεται ως εσφαλμένο ή άξιο διασυρμού, τότε συνειδητοποιούμε ότι η Εκκλησία, είτε νοούμενη ως κτίριο είτε ως κοινότητα ανθρώπων, ήταν όντως ένα καταφύγιο, ο οίκος του Θεού, ο μόνος τόπος όπου είχε δικαίωμα να βρίσκεται, γιατί μόνο εκεί ήταν καλοδεχούμενος. Υπάρχει ένα παλιό εβραϊκό ρητό που λέει ότι ο Θεός μπορεί να μπει παντού, φτάνει κάποιος να του ανοίξει μια πόρτα. Με την έννοια αυτή, το να πούμε ότι η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού, το σπίτι και το καταφύγιο, είναι κάτι πολύ μεγάλο, όχι μόνο όσον αφορά Αυτόν, αλλά όσον αφορά και εμάς. Μας δίδεται η δυνατότητα να προσφέρουμε άσυλο στο Θεό, ο οποίος είναι ανεπιθύμητος, αγνοείται ή απορρίπτεται ή διώκεται. Και όταν λέω για μας, δεν εννοώ το κτίριο, αλλά την κοινότητα. Όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι, λέει ο Χριστός, είμαι ανάμεσά τους. Όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι στο όνομά Του, δηλαδή κατ' εξοχήν στη Θεία Λειτουργία, φίλοι ακροατές, εκείνος έχει ένα σπίτι στη γη. Διαφορετικά είναι ο διπόρος, κυνηγημένος από το ένα μέρος στο άλλο, περνιέται για αλήτης, κλέφτης, απατεώνας. Στην Εκκλησία, όταν είναι μαζεμένοι δύο ή τρεις, ο Θεός έχει ένα σπίτι. Όχι στην παρέα δηλαδή, όταν είμαστε δύο τρεις χριστιανοί, στην Εκκλησία. Καμιά φορά τα μπερδεύουμε αυτά. Αυτός είναι ένας πρώτος ορισμός, πολύ σημαντικός ακριβώς, επειδή είναι πολύ συγκινητικός. Μιλάει για την ανάγκη του Θεού και μιλάει για τη δική μας ελευθερία να ανταποκριθούμε σε αυτήν. Αν αυτό το συνειδητοποιήσουμε, είτε μιλάμε για το εσωτερικό βάθος των καρδιών μας, είτε για τη συντροφιά των αδελφών, λίγων ή πολλών, βλέπουμε πόσο πολύ μετράμε για το Θεό. Όχι μόνο επειδή μας αγαπά όλους, αλλά επειδή αποτελούμε ένα μικρό λίμα ανθρώπων που τον καθιστούν παρόντα στον κόσμο που ήλθε να σώσει. Αυτό εδραιώνει μια πολύ συγκινητική σχέση ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό, μια σχέση αμοιβαιότητας. Εκείνος είναι ο σωτήρας μας, κι όμως εμείς είμαστε εκείνοι που του προσφέρουμε μια στέγη, έναν τόπο όπου μπορεί να αναπαυθεί, κάπου όπου να είναι ευπρόσδεκτος, όπου λατρεύεται και αγαπάται, κάπου που να τον νοιάζονται, που θέλουν να είναι μαθητές του και αγγελιαφόροι του μηνύματός του. Αν επιλέξει να μας στείλει έξω στον κόσμο να μιλήσουμε για αυτόν, να μιλήσουμε για τον άνθρωπο, για το μεγαλείο του και την κλίση του. Ποια είναι αυτή? Να γίνει μεγάλος ως ο Θεός.
Υπάρχει ένα αξιοσημείωτο κείμενο στα έργα του Άγγελου Σιλέσιου, ο οποίος ήταν Γερμανός μυστικός, στο οποίο λέει «Είμαι τόσο μεγάλος όσο ο Θεός. Είναι τόσο μικρός όσο εγώ». Αυτό κατά με έχει σχέση με την έννοια ότι η Εκκλησία είναι οίκος του Θεού, το Κυριακόν Δώμα, ο οίκος Κυρίου. Και μετά υπάρχει η λέξη Εκκλησία. Στην αρχαία Αθήνα η Εκκλησία ήταν το σύνολο των πολιτών που είχαν δικαίωμα ψήφου. Όλοι οι πολίτες που είχαν πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Έτσι όταν λέμε ότι είμαστε η Εκκλησία σημαίνει αφενός ότι είμαστε εκλεκτοί. Όχι όμως με την έννοια της ευνοιοκρατίας, αλλά άνθρωποι που ο Θεός εξέλεξε επειδή μπορούσε να τους εμπιστευθεί και στους οποίους έδωσε το δικαίωμα να είναι σύντροφοί του. Θυμάστε τι έκανε ο Χριστός όταν διάλεξε τους Αποστόλους. Κάλεσε από το πλήθος 12 ανθρώπους και κάπου στο Ευαγγέλιο λέει ο ίδιος «Δεν με διαλέξατε εσείς, αλλά εγώ σας διάλεξα». Εκείνοι επέλεξαν να είναι μαθητές, αλλά εκείνος τους διάλεξε να γίνουν Απόστολοι. Τους έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργούν το μυστήριο της σωτηρίας, όχι μόνο της δικής τους, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Ήταν πολίτες με πλήρη δικαιώματα, που στην πόλη των ανθρώπων που είχε αποκτήσει νέο βάθος, στην οποία αυτοί θα έφερναν τη Θεία Διάσταση, στην πόλη των ανθρώπων η οποία ακριβώς λόγω της παρουσίας τους, επειδή ήταν αυτοί εκεί, επειδή ήταν οι φύλακες της πύλης και κρατούσαν ανοιχτή την πόρτα για το Θεό, άρχισε να αυξάνει σε βάθος, σε πλάτος, σε αγιότητα και άρχιζε να γίνεται η πόλη του Θεού. Αυτή είναι μια ακόμη διάσταση της Εκκλησίας. Εμείς όμως ποιοι είμαστε μέσα στις ποικίλες αυτές διαστάσεις? Στην ακολουθία του βαπτίσματος ακούμε ότι συνθαπτόμαστε με τον Χριστό και αναστενόμαστε μαζί Του. Ο συμβολισμός του νερού, πέρα από το ότι παραπέμπει στην κάθαρση, στον εξαγνισμό, είναι πολύ σαφής για τον άνθρωπο. Βυθίζομαι σημαίνει πεθαίνω, εκτός αν αναδυθώ. Γι' αυτό και το βάπτισμα τελείται με πλήρη κατάδυση. Αυτή δε είναι και η έννοια της λέξης βάπτισμα. Πρόκειται για εμπειρία βύθισης σε ένα στοιχείο που προκαλεί το θάνατο. Πνιγόμαστε δηλαδή. Η εκ νέου ανάδυση από το νερό σημαίνει ότι μπορούμε και πάλι να αναπνεύσουμε, είμαστε πάλι ζωντανοί. Πεθαίνουμε εν δυνάμει, είμαστε πράγματι ζωντανοί. Αυτό δεν είναι απλό συμβολισμός, αλλά κάτι πολύ πραγματικό αν η πρόθεσή μας είναι να εμβαπτιστούμε στο Χριστό. Διότι κατά κάποιο τρόπο ο Χριστός είναι και ζωή και θάνατος για μας. Το ότι είναι ζωή, αυτό φαίνεται τόσο καθαρά από όλα όσα διαβάζουμε και βλέπουμε και ακούμε. Είναι όμως και θάνατος, θάνατος του παλαιού ανθρώπου που ζει μέσα μας, του θνησιμαίου παλαιού ανθρώπου. Πάντοτε την έκρωση του Κυρίου Ιησού εν το σώματι περιφέροντες, γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του, ποιος θα μπορούσε να είναι πιο ζωντανός από τον Χριστό, με την τέλεια ανθρώπινη φύση του ενωμένη με τη θεότητα. Ήταν όμως νεκρός για ό,τι ισοδυναμούσε με χωρισμό από το Θεό, για το κακό, για ό,τι ήταν αιτία θανάτου και καταστροφής. Αυτό καλούμαστε να γευτούμε και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό όταν κάποιος ενήλικος επιθυμεί να βαπτιστεί να γνωρίζει τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί, τι ακριβώς αναλαμβάνει. Δεν δεσμεύεται να ενταχθεί σε μια θρησκεία μέσω μιας τελετής, μιας από τις πολλές παράξενες τελετές που έχει επινοήσει ο άνθρωπος, όχι. Πρόκειται για κάτι τρομερά πραγματικό. Το νερό αυτό είναι Χριστός, η νέκρωση του Χριστού. Εμβαπτιζόμενοι σε αυτό γινόμαστε κοινωνία της νέκρωσής Του. Ως προς οτιδήποτε σκοτώνει, δηλαδή ως προς το κακό, το χωρισμό, την πτωτικότητα και αναδυόμαστε στην εν Χριστώ ζωή, βρεγμένοι ακόμη έχουμε ενδυθεί το Χριστό. Εδώ θα μπορούσε να γίνει ένας παραλληλισμός με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν λέει ότι γι' αυτόν ο θάνατος δεν σημαίνει ότι απεκδίεται την πρόσκαιρη ζωή, αλλά ότι ενδύεται φορά την αιωνιότητα. Να τι συμβαίνει. Ο Χριστός είναι ο θάνατος του θανάτου μας. Και η αιώνια ζωή που σπείρεται εντός μας, μας προσφέρεται, όχι ακόμη πλήρης, όχι ακόμη ολόκληρη, αλλά υπάρχει. Θυμάμαι τον πατέρα Γεώργιο Φλωρόφσκι που μου έλεγε ότι στο βάπτισμα γινόμαστε σαν ένα χωράφι σπαρμένο με το σπόρο της αιώνιας ζωής, αλλά είμαστε και σαν τον κυπουρό ή τον αγρότη, που η δουλειά του είναι να επιτρέψει στο σπόρο αυτό να φυτρώσει και να καρποφορήσει. Εδώ αναλαμβάνει έργο η ελευθερία μας. Μας έχουν δοθεί όλα και καταρχάς όλα τα έχουμε δεχθεί, διότι τη στιγμή που τα δεχόμαστε δεν έχουμε πάντα επίγνωση τι συνεπάγονται.
αντιλαμβανόμαστε τη δωρεά, αλλά όχι επαρκώς, όχι εις βάθος, διότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε όλη αυτή την ευθύνη. Είναι πρόσκληση στο μεγαλείο, αλλά σε ένα τέτοιο μεγαλείο που δεν μπορούμε ούτε καν να το φανταστούμε. Αναφέρω πολύ συχνά τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου ότι η κλίση μας είναι να γίνουμε κοινωνοί θείας φύσεως. Αλλά πόσο το συνειδητοποιούμε? Δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε προτού γευθούμε την εμπειρία, προτού γνωρίσουμε με το σώμα και την ψυχή, με το νου και την καρδιά, με τη βούληση και όλο μας το είναι, ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι πληρώνει την ανθρώπινη φύση μας. Και αυτό το κάτι δεν είναι πρόοδος, είναι μεταμόρφωση. Μέχρι τότε, μέχρι τη δική μας μεταμόρφωση, όλα αυτά τα οποία λέμε παραμένουν μια θεωρία, φίλοι ακροατές, δεν τα πιστεύουμε δηλαδή πραγματικά, γιατί αν τα πιστεύαμε θα είχαμε μια μικρή εμπειρία της αλήθειας τους, όπως είχαν οι Άγιοι. Εδώ πρέπει να σας αφήσουμε όμως για σήμερα. Θα κάνω άλλη μια εκπομπή με αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο του Άντωνι Μπλουμ, του Χριστού ή του κόσμου τούτου. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα. Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Μπάρλας. Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη.